Σέλης 26, μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους. Ζηλινό στο Άγιον Όρο. Ο ήλιος έπεφτε στην δύση. Τα πρωινά του Όρους είναι μυρωμένα, μαγεμένα. Το σκοτάδι της νύχτας διαλύεται, ενώ οι μοναχοί βρίσκονται στα καθολικά των ιερών μονών, λέγοντες το δόξασι το δείξαντι το φως. Το διώχνουν, θα έλεγε κανείς, οι γλυκύτατες μελωδίες, μελωδικές φωνές, τα γλυκόηχα χτυπήματα των σημάντρων και τα ζεστά χτυπήματα των ταλάντων. Αλλά και τα απογευματινά στο όρος είναι γεμάτα γαλήνη. Πέρασε μια μέρα πάλης και η νύχτα τώρα απλώνει το πέρπλο της μέσα στο οποίο ο μοναχός θα κρύψει πολλούς αγώνες, άφθονα δάκρυα και πολλές πνευματικές ασκήσεις. Πέφτει ο ήλιος, αλλά ο ήλιος που υπάρχει στην καρδιά των ασχητών δεν σβήνει. Μια διαρκή φωτόλου στη ημέρα υπάρχει στην ολοκάθαρη καρδιά τους, χωρίς τα σύννεφα των παθών. Ω, τα δειλινά του όρους. Δειλινά γεμάτα μαγεία, γεμάτα χάρη, τυλιγμένα στη σιωπή. Μετά τον εσπερινό μερικοί αθλητές με αργές κινήσεις, με πρόσωπο σκυμμένο στη γη, βγαίνουν από τα καθολικά των ιερών μονών ή από τα μικρά εκκλησάκια των σπιτιών τους έξω στη φύση για να ξεκουραστούν λίγο, κάθονται σε ένα αλήθινο πεζούλι και αδολεσκούν στην προσευχή στο γλυκύτο το όνομα του Χριστού. Θέλουν να επιμένουν να το γράψουν στην καρδιά τους με τα χρυσά της προσευχής γράμματα που μόνο οι ώρες αυτές της γαλήνης και η φύση ηρεμή, που μόνο η θάλασσα μερικές φορές ακούγεται να παίζει με τα βράχια από ο βασιλιάς ήλιος χρωματίζει τον ουρανό με όλα τα χρώματα, με συνεπέρνουν. Η φύση στο Άγιον Όρος έχει μια άλλη χάρη, απάβγασμα και αυτή της προσευχής και της αγιότητος. Ναι, η άκτιστη χάρη περνά από την ψυχή στο σώμα και απλώνεται και στην άλογο φύση και σε όλη τη δημιουργία. Τίποτε το άγριο δεν υπάρχει εκεί, τουλάχιστον δεν το βλέπει σαν άγριο. Όλα είναι ήρεμα. Όλη τη νύχτα και τη μέρα το Άγιον Όρος φλέγεται από την προσευχή και αυτή η φύση ημερεύει με τις καλικέλαδες φωνές των μοναχών, τα γλυκό ηχα σήμαντρα και από την υπακοή. Εδώ και τα ίδια καλήρωα και αήρ ευκραέστατος και άβρα ποντιάς το περιέχουν ημάς κατά ψύχουσα, άλσι τε συνειρεφή και κατάσκια πανταχώθεν και χλώια λιθαείς την όρασιν κατέρπουσα. Φυτών δε είδη παντία, ελέ, άμπελη, δάφνε μυρσίν, σιγό τάλα τα μένη στροφήν, τα δε ιστρυφήν της υγιήν ενούσις βλαστήματα και πτηνών στήφη καλικελάδων ενείς πολύ αηδών και ο κόσυφος και η χελιδών τες φωνές των ιδίων κακίσε περί ιόντων και επαδία μελετώντων μουσοτρόφων τούτων νεανίσκων συνομιλούμενα. Ευγένιος Βούλγαρης. Δεν μελκεί πολύ η φύση, αλλά η φύση του Αγίου Όρους έχει μια άλλη χάρη. Ίσως γιατί την βλέπει κανείς μέσα από την προοπτική των θεουμένων μοναχών και φωτίζεται. Ίσως γιατί την θεωρεί όχι με το μάτι ή με το μυαλό, αλλά με τη θεουμένη καρδιά. Και η καρδιά ξέρει να αγαπά και να εκτιμά. Ίσως συντελεί πολύ ησυχία με όλη τη σημασία της, γιατί άφροντης βίος δια την εις Θεόν ελπίδα φυσικώς κινεί την ψυχή προς κατανόηση των κτισμάτων του Θεού. Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ανάβαση στο δικό μου θαβόρ. Ζηλινό στο Άγιο Όρος, και ενώ ο ήλιος πήγαινε να βασιλεύσει, εγώ ανέβαινα για να ανατείλω. Η δύση του ηλίου
Με βρήκε να ανεβαίνω με πολύ κόπο ένα στενό και δυσκολοβάδι στο μονοπάτι προς την Ανατολή. Εμείς με τη μικρή πίστη δυσκολευόμαστε πολύ σε τέτοιες αναβάσεις που είναι χαρά για τους πιστούς που κάνουν πράξη την ηρωική τους απόφαση να απαρνηθούν τον κόσμο με όλα του τα θέλγυρτρα και τις χαρές και αγάπησαν την άσκηση. Ανέβαινα λοιπόν κάπου στη βόρεια πλευρά του όρους. Ήθελα να εφαρμόσω το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Ουκ έστησι θερμός ούτως ο αίρος, καθώς είναι θερμή ακόμη η επιθυμία σου. Άπελθε προς αυτούς εκείνους, τους αγγέλους. Ανάκρασον αυτόν πλέον. Θέρμανε περισσότερο την επιθυμία, την αγάπη. Ουγαρ ούτως ο παρημών λόγος δινήσεται σε ανάψε ως ή των πραγμάτων θεα. Δεξιά και αριστερά υψωνόταν απροσπέλαστη βράχη με τις κοφτερές κορυφές τους σαν να έσχιζαν τον ουρανό όπως και η φωνή και η ζωή των νικητόρων του όρους. Βάδιζε ασκυφθός με την ευχή στα χείλη, την καρδία, το νου, γιατί έτσι πρέπει κανείς να επισκέπτεται το Αγίον Ημών Όρος με αισθήματα απλού προσκυνητού. Μέσα στους βράχους, σε μικρή απόσταση από το δρομάκι, βλέπει κανείς μερικά σπιτάκια που είναι τα κελιά των μοναχών, ερημητών πατέρων. Το ένα μέσα στη σπηλιά, το άλλο προεξέχει λιγάκι και νομίζεις, καθώς το βλέπεις, θα πέσεις στη θάλασσα. Μέσα σε αυτές τις μικρές σπηλιές ζουν οι μέλισσες, οι πνευματικές που κάνουν το γλυκύτατο μέλι της ησυχίας. Θυμήθηκα το δοξαστικό που συνέταξε ο Άγιος Νικόδημος για τους αγιορείτες πατέρες και άρχισα να ψάλω. «Ω μελισσόν θεοσύλλεκτε, ω ενωπές και σπηλαίης του όρους καθάπερ εν σύβλης νοητής το γλυκύτατον μέλι της ησυχίας κυροπλαστήσας». Παρόμοια κελιά υπάρχουν και στην νότια πλευρά του όρους τα λεγόμενα καρούλια. Εκεί το θέαμα είναι ασύγκριτα πιο υποβλητικό. Επάνω στην κοκκινοπίνη επιφάνεια των βράχων, οι οποίοι νομίζει κανείς είναι αλυμένοι με σκορίας, έρπουν εις φρικτόν ύψος πλήθος κατοικιών μέχρι τις οφρίες των βράχων. Άλλε είναι σπήλαια των οποίων την είσοδον έφραξαν με τείχους, αφήνοντας μόνο μικράν τεινάν θύραν. Αλλού μικρή προεξοχή του βράχου προέτρεψε εις κάποιον τολμηρόν ερημίτη να κτίσει ολόκληρων εκκλησίδριων μετρούλων ένα ή δύο κελιά και κυπάριων από χώμα κουβαλιτών από το οποίο αναθρώσκει θαυμάσια ανθοδέσμη από καταπράσινα δενδρίλια η οποία δίδει στο τοπίο πλέον όψιν εξωτικήν. Το δε άσπυλον χώμα δια του οποίου είναι χρησμένα όλα αυτά τα κρεσφύγετα συντελεί ώστε να τα παρομοιάζει κανείς με φωλέας γλάρων. Οι ασκητές συγκοινωνούν μεταξύ του με ακροσφαλή μονοπάτια τα οποία δεν διακρίνονται εκ της θαλάσσης. Αλλά η αναρρίχηση είναι απόφασης πολύ τολμηρά. Υπάρχουν πολλοί εξ αυτών των ασκητών οι οποίοι επί έτη δεν εξήλθαν από του στενού προαυλίωτων. Δια τούτο στα ευρυχωρότερα από αυτά τα ασχητήρια υπάρχουν και μικρά νεκροταφεία και εντός των σπηλαίων κημητήρια όπου φυλάσσονται τα οστά των αδελφών. Επειδέ του μετόπου εκάστου κρανίου είναι χαραγμένον το όνομά του και η ημερομηνία καθήνε κοιμήθη, Φώτης Κόντογλου. Εγκατεσπαρμένοι δεξιά και αριστερά βρίσκονται αυτοί οι πνευματικοί γλάροι, τα περιστέρια του ουρανού που ζουν των θεών και ανέρχονται μέχρι τρίτου ουρανού. Αυτό το θέαμα παρατηρεί και όποιος ανεβαίνει εκείνο το στενό μονοπάτι της βόρειος πλευράς του όρους που ανέβαινα εκείνο το δειλινό. Και τον συγκλονίζει σύγκρομα, αισθάνεται κοντά του τη χάρη του Θεού που τον δροσίζει αλλά και τον κατακαίει σαν την καταφλογισμένη και μη καιωμένη βάτα του Μωυσέως. Η θύμησης του φέρνει σκηνές από προγενέστερους πατέρας που πέρασαν από τον τόπο εκείνο και τώρα κοιμούνται ήσυχα και ήρεμα περιμένοντας την αρχαγγελική φωνή και την έλευση του νηφίου που θα νυμφευθούν και ομολογουμένως
τους αποκόπτει την καρδία από τον κόσμο με όλα τα καλά, με όλα τα καλά του. Μία ολόκληρη ζωή εδώ αγωνίστηκαν για να ειρηνεύσουν και ειρήνευσαν. Τώρα αναπαύονται στους κόλπους του Αβραάμ. Η φωνή του Χριστού ούκα πέθανε αλλά καθεύδει, αντυχεί δυνατά σε εκείνους τους απόμερους χώρους. Ανέβαινα με σκέψη και αισθήματα αλλιώτικα. Η ησυχία ήταν ο κανόνας της περιοχής. Κάπου κάπου ακούς μερικά αγριοπούλια να απαιτούν και να φωνάζουν ή και αηδόνια να κελαϊδούν. Ο άθος αηδόνας τρέφει πολλάς και καλάς, Άγιος Νικόδημος. Κάπου κάπου ακούγονταν ένα δυνατό κτύπημα. Καθώς προχωρούσα έφτασα σε ένα σοκάκι και είδα ένα γαλήνιο ερημίτη να αγωνίζεται να σπάσει ένα μεγάλο βράχο. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος, απάντησε, αυτός είναι ο χαιρετισμός του όρους. Όταν ζητάς ευλογία σου απαντούν, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Γνωρίζουν καλά τη σημασία του Χριστού για την πνευματική ζωή. Ξέρουν και την ειδική τους αδυναμία. Ο Κύριος είναι ο πόθος τους και η νοσταλγία. Το όνομά του συχνά το επαναλαμβάνουν αφού ζουν την παρουσία του. Αυτός είναι συγκοιταζόμενος, συνανιστάμενος, γλυκαίνων και εφραίνων την καρδία, τη παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνετε εκεί γέροντα? Να παιδί μου, προσπαθώ να σπάσω αυτόν τον βράχο για να κάνω μία μικρή δεξαμενή και να συγκεντρώσω το βρόχινο νερό για να πίνω λιγάκι. Πέρυσι υπέφερα πολύ από τη δίψα. Μα είναι πολύ δύσκολη εργασία και μάλιστα με την έλλειψη των καταλληλών εργαλείων. Τι να κάνω, αφού το σώμα έχει την ανάγκη του νερού, ο Θεός θα με βοηθήσει. Τίποτα να μην έχουμε εδώ στην έρημο, αλλά λίγο νεράκι είναι απαραίτητο. Πέρασε μέσα στο κελί να μας το ευλογήσεις. Να ευλογήσω εγώ το κελί του ευλογημένου, σκέφτηκα, ο ρυπαρός τον και καθαρμένο. Μπήκα διακριτικά με πολύ σεβασμό μέσα στο κελί. Στο κελί ενός ερημίτου μπαίνεις με δέος, σαν σε χώρο μυστηρίου. Ήταν ακάθαρτο, απεριποίητο. Αυτό όμως είναι λεπτομέρειες όλα αυτά για τον πνευματικό αθλητή που υπάρχει. Πού υπάρχει ώρα για τέτοιες δουλειές? Μου έφερε λίγο νερό και ένα λουκούμι, δείγματα της αγάπης του. Πράγματι εκεί στην έρημο καταλαβαίνεις την άδολη και ειλικρινή αγάπη. Μέσα σε ένα μικρό δίσκο με λίγο νερό και το μικρό γλυκό υπάρχει η ολόκληρη καρδιά του μοναχού. Σου προσφέρει τα πάντα. Από τον κόσμο έρχεσαι, ναι. Τι γίνεται ο κόσμος? Είναι μια συνηθισμένη ερώτηση που ακούς το όρος. Αυτή τη φορά όμως έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ο ερωτών μοναχός έχει 50 χρόνια που έφυγε από αυτόν το δυσόνιμο κόσμο και δεν ξαναγύρισε. Ερωτήσμα του Θεού που συγχρόνως γίνεται και απάτη του πονηρού. Μήπως με τα χτίσματα δεν ξεγέλασε ο Σατανάς και τον Αδάμ? Πόσοι από εμάς δεν παθαίνουμε το ίδιο? Ο κόσμος γέροντα ξέφυγε πολύ από το Θεό. Δεν τον θυμάμαι καθόλου και ούτε ζει θεοπρεπώς. Άδειασαν οι εκκλησίες και γέμισαν όλα τα στέκια του διαβόλου. Έφυγε από τους πνευματικούς και γέμισε τα ψυχιατρία. Έχει άγχος από τις δουλειές και τις απασχολήσεις του. Είναι όλο γήινς. Σήμερα έχουμε εκλογές, αύριο πτώση της κυβέρνησης, μεθαύριο συνέδρια κλπ. Μόνο εφημερίδες διαβάζουν οι άνθρωποι και έχουν άγνοια της γραφής. Ώρες ολόκληρες παρακολουθούν τις προβολές του Σατανά που τους αποκοιμίζουν και δεν βλέπουν τη ζωή των Αγίων. Ω ταλέπορος κόσμος, είπε ο Άγιος Ασκητής. Τον κυβερνά ο Σατανάς. Φέρνει καθημερινά περιπτώσεις και γεγονότα για να του κλέβει το ενδιαφέρον για την ενθύμηση του Ιησού. Να πάψει να βλέπει τον εαυτό του και τις εσωτερικές του πληγές. Αντικείμενο του ενδιαφέροντος να είναι οι άλλοι και όχι ο εαυτός του. Αυτή η φυγή δημιουργεί και το άγχος που είπατε προηγουμένως. Ο Αδάμ αμάρτησε, κρύφτηκε, έφυγε από το Θεό και ήλθαν έπειτα όλα τα δεινά. Το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι.
προσεύχομαι εκτενώς για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με και τον κόσμο σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με και τον κόσμο σου. Όλη τη νύχτα προσεύχομαι για να το λυπηθεί ο Θεός. Αυτή είναι η αποστολή μας σε αυτή την ταραγμένη εποχή. Σε μας έπεσε ο κλήρος να γίνουμε μάρτυρες. Πολλά μου είπε ο ασκητής εκείνος. Τέτοιες σοφίες θα ακούσεις σε κάθε σου βήμα σαν επισκεφτής το όρος. Τον ευχαρίστησα, ζήτησα την ευχή του, τον παρακάλεσα να με θυμάται στις προσευχές του και βγήκα σκεπτικός από το κελί που τώρα είναι ο τάφος του, αλλά εκεί θα αναστηθεί στην αληθινή ζωή. Συνάντηση με τον Ερημίτη. Συνέχισα έπειτα την πορεία μου προς τα ύψη, προς το όρος της μεταμορφώσεώς μου. Και να, μετά από λίγο, με πολύ κόπο, έφτασα στο σπίτι που ήθελα να επισκεφτώ. Στάθηκα λίγο να ξεϊδρώσω. Το κέλι ενός Ερημίτου, σκέφτηκα, δεν είναι μόνο χώρος μυστηρίου, αλλά και ουράνιος χώρος. Και αυτός που κατοικεί εκεί και που ασχολείται με την ησυχία και την προσευχή είναι ένας Απόστολος Χριστού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μία ομιλία στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Λαμβάνει αφορμή από την περίπτωση του Αποστόλου Θωμά που δεν αξιώθηκε να ειδεί τον Αναστάντα Χριστό την Κυριακή της Αναστάσεως επειδή απουσίαζε από τον όμιλο των μαθητών. Όταν όμως καθημέρας 8 βρισκόταν με τους Αποστόλους, εώραγε τον Κύριο και συνιστά ο Άγιος του Θεού. Την ημέρα της Κυριακής μετά τη Θεία Λειτουργία φρόντισε με μεγάλη επιμέλεια να βρεις κάποιον που μιμείται τους Αποστόλους του Χριστού και παραμένει κατάκλειστος και δια της ενησυχία προσευχής και ψαλμωδίας ποθεί τον Χριστό. Αν τον βρεις να εισέλθεις με πίστη στο κελί του σαν να είναι ουράνιος χώρος επειδή μέσα του έχει την αγιαστική δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Και να παραμείνεις εκεί όσο είναι δυνατόν και να συνομιλείς μαζί του περί του Θεού και περί των θείων και να ρωτάς με ταπείνωση να μάθεις και να επικαλείσαι τη βοήθεια δια της ευχής του. Τότε θα έλθει σε σένα οράτος όπως το Θωμά ο Κύριος Ιησούς. Επιλέξει λέγει τα εξής. Μετά τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή ζητεί το μετεπιμελίας ή από τους Αποστόλους εκείνους μιμούμενος κατάκλειστος ως τα πολλά διαμένει δια της ενησυχία προσευχής και ψαλμωδίας και της άλλης καταλήλου δια της ποθών των Κύριων. Εκείνο δι προσίτω και ούτως και και ηνίων την αχώρων ένδων έχοντα την αγιαστική του πνεύματος δύναμη και το ενικούντι παρακαθεζέστο και συμπαρενέτο καθόσον έχει και προσλαλείτο περί Θεού και των θείων ερωτών και συν ταπεινώσει μανθάνων και δια την ευχής επικουρίαν επικαλούμενος. Ελεύσετε γαρούτο πράτοντα και προς αυτόν αοράτος εβίδα ο Χριστός και την ειρήνην ένδο το λογιζόμενο της ψυχής παρέξει και την πίστη προσθήσει και των στηριγμών επιδώσει και μετά των εκλεκτών κατατάξει κατά τον καιρό της Βασιλείας των Ουρανών. Σύμφωνα με την παραγγελία του Αγίου, πλησίασα το κελί εκείνο θεωρώντας το ουράνιο χώρο. Μέσα μου γεννήθηκε αίσθηση ότι ο γέροντας εκείνος ήταν ο Απόστολος Χριστού που έχει δει τον Αναστάτα Χριστό και τώρα βρίσκεται στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Ήταν λοιπόν τεθεωμένος, μετήχε των ακτίστων ανεργείων του Θεού και είχε όλα όσα είχε ο Θεός χωρίς όμως την ουσία του. Πάντα όσα είχε ο Θεός και ο δια της χάριτος τεθεωμένος έστε χωρίς την κατουσίαν ταυτότητος. Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Πώς μπορούσα να τον θεωρήσω διαφορετικά αφού έτσι τον αποκαλεί και ο Θεόπτης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Σαν τον Θωμά είχα την επιθυμία να δω τον Κύριο. Γι' αυτό και με πολύ ταπείνωση και συντριβή είχα πάρει την απόφαση να το ρωτήσω και να ζήσω αυτά που θα μου έλεγε. Όμως θα καταλάβει ο αναγνώστης με τη συζήτηση εκείνη περί Θεού και των θείων
Αισθάνθηκα μέσα στην ψυχή μου ειρήνη βαθιά. Κτύπησα την εξωτερική πόρτα της καλύβης. Απέναντι ησυχία, Βασίλειο. Και με τρόμαξε λίγο. Μερικά αργά βήματα ακούστηκα. Ήρεμα, άνοιξε η πόρτα και φάνηκε μπροστά μου ένας από τους υποτακτικούς του γέροντα που ζητούσα. Ευλογείτε ο Κύριος. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να δω το γέροντα. Μήπως είναι απασχολημένος? Πρέπει να είσαι πολύ διακριτικός όταν επισκέπτεσαι έναν ερημίτη. Είναι δυνατόν να το σταματήσει από την προσευχή? Είναι δυνατόν να βρίσκεται σε θεία αρπαγή στο όρο σταυρό και εσύ να τον κατεβάσεις στην πολύβοη γη? Είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να του κάνεις. Δεν τον στεναχωρούν οι ύβρι σου, αλλά μόνο η πρόκληση να ανέβει από το όρος, να κατέβει από το όρος. Συγχρόνως όμως είναι και το μεγαλύτερο καλό που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου, γιατί τότε θα σε γεμίσει από θεία ευωδία, θα σε τυφλώσει από τη λάμψη που έχει συγκεντρώσει. Εξέρχεται από τις ευχής Ιωνί πεπειρωμένος Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, όπως ο Μωυσής. Όπως ο Μωυσής έλαβε όταν κατήλθε από το Σινά και δεν μπορούσαν να τον δουν οι Ισραηλίτες. Όπως είναι κατά κόκκινο το σίδερο όταν βγει από τη φωτιά, αισθάνεσαι οσμήν Αθανασίας. Θα ρωτήσω, είπε ο υποτακτικός. Επέστρεψε μετά από λίγα λεπτά της ώρας. Είναι άρρωστος ο γέροντας, αλλά θα σηκωθεί να σας ειδεί. Αν θέλετε, μπορείτε να περάσουμε μέσα. Κάθισα λίγο με τον νέο αυτό μοναχό. Η παρουσία του σε εκείνη την άγρια τοφποθεσία, η ζωή του, η νιώτη του σε εκείνη τη σκληρή περιοχή με συγκίνησε. Αν και δεν τον γνώρισα, μου δημιούργησε αισθήματα θαυμασμού. Είστε πολύ εδώ, ρώτησα. Ο γέροντας και τρεις υποτακτικοί του. Θέλω να συζητήσω μερικά πράγματα και που με απασχολούν. Γι' αυτό άλλωστε ήλθα εδώ στον ερημικό αυτό τόπο. Είναι καλό αυτό που κάνατε. Με τέτοια αισθήματα να έρχονται οι προσκυνητές. Μερικοί έρχονται απλώς από μια εξωτερική περιέργεια. Έρχονται να δουν εξωτερικά τον γέροντα και έπειτα να καυχηθούν ότι τον είδαν. Αυτοί τον κουράζουν υπερβολικά. Τους αισθάνεται σαν επισκέπτες ενός ζωολογικού κήπου, σαν τουρίστες. Είναι καλό λοιπόν που θα ρωτήσετε για πνευματικά θέματα και προβλήματα που θα σας απασχολούν και να ξέρετε ότι εδώ μέσα δεν ακούγονται θεωρίες. Όσα λέγονται είναι βιώματα, τα ζει ο γέροντας και μερικά από αυτά λέγει για ωφέλεια στους επισκέπτες. Δεν είχε καλά τελειώσει και φάνηκε μπροστά μου ο πατήρ σαν ο πατήρ Τάδε. Εδώ δεν μας λέγει το όνομα του μοναχού. Επειδή μας είπε αν το γνωρίζουμε να μην το πούμε, δεν θα το αναφέρουμε. Απλά θα πούμε ότι είναι κοντά στην περιοχή των Κατουναϊκίων. Σαν ένας ήλιος που ξαφνικά ανέτειλε ο γέροντας. Σαν μία άνοιξη σκόρπισε χαρά. Σαν μία στραφή μέσα στη νύχτα η άσπρη του γενιάδα έπεφτε σαν καταράκτης από το πρόσωπό του. Τα μάτια του διεισδυτικά, λαμπερά, φωτεινά. Σπάνια είδα τέτοια μεταμορφωμένα μάτια. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι στο όρο Σταβόρ οι Απόστολοι είδαν το άκτιστο φως, αφού προηγουμένως τα μάτια τους με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος είχαν μεταμορφωθεί και έγιναν ικανά να το αντικρίσουν. Λέγει επιλέξει, οράς ότι προς το φως εκείνη τη φλήσιν η καταφύση ορώντες οφθαλμοί. Οικούν ουδέ το φως εκείνων αισθητών, ουδέ οι ορώντες αισθητικής απλώς αιώρων οφθαλμής, αλλά μετασκευαστήσει τη δυνάμη του Θεού Πνεύματος, ενηλάγησαν ούν και ούτω την εναλλαγή είδων. Ούχιν αρτίος, αλλά είναι εξ αυτής της προσλήψεως. Έλαβε το ημέτωρον φύραμα Θεώτεν τη ενώση του Λόγου του Θεού. Και ο γέροντας εδώ από την πολυθέα του Θαβωρίου φωτός είχε μάτια αλλοιωμένα και είναι ευδιάκριτη η ευτρεπέστατη αυτή αλλίωση. Ευλογείται, είπα,
και έστησε αρχιχρόνος να κάνω μετάνοια και να ασφαστώ το αγιασμένο του χέρι το πληγωμένο από τις βαθιές μετάνοιες. Εκείνος όμως έσκυψε χαμηλότερα από μένα και φίλησε πρώτος το χέρι μου. Έμεινα αποσβολωμένος. Μα γέροντα, εσείς κάνετε αυτό σε μένα τον αγρίο δούλε του Θεού, τον αγελαίο. Α, είσαι ιερεύς και έχεις τη χάρη του Θεού. Τι περισσότερο έχω εγώ από εσένα? Εμείς ζώντες στον δυσόνιμο κόσμο είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, ενώ εσείς στην έρημο που την καχαριτώνει η παρουσία του Θεού γίνατε ναός του Θεού, θρόνος πάνχρησος του βασιλέως, πύρινο χερουβίμ. Σεις καταγράψατε τις γραφές τρισός επιπλάτος της καρδίας ώστε νουν έχειν Χριστού και γίνατε ζών κατοικητήριον Χριστού εν πνεύματι. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πώς μου το κάνατε αυτό? Το έλεγα αυτό με ένα παράπονο σαν να είχα ιτηθεί και πράγματι ιτήθηκα από την αγιότητα και την ταπείνωση. Πολλές φορές η ταπείνωση του άλλου σε κατακαίει περισσότερο από τα λόγια μου. Η αγάπη του σε τραντάζει περισσότερο από τους ελέγχους του. «Α, αγνοείται φαίνεται τον χαρακτήρα της αιήμου», είπε χαμηλοφόνος, χαμηλώντας το κεφάλι του. «Ένα από τα χαρακτηριστικά της ησυχίας είναι η βίωση της αμαρτωλότητος. Βλέποντας κανείς καθημερινά τον εαυτό του, βλέπει τέτοιες αμαρτωλές καταστάσεις μέσα του, τέτοιες κινήσεις του πονηρού που αισθάνεται τον εαυτό του πραγματικά σαν τον χειρότερο των αμαρτωλών. Θέλω να με πιστεύσεις, πάτερ μου, ότι κάθε ένας που μπαίνει στο κελί μου είναι αγιότερος από μένα. Είναι ένας άγγελος του Θεού». Δεν είπα τίποτε. Με άρπαξε από το χέρι και με πολύ αγάπη χειραγωγώντας με σαν τυφλό με οδήγησε στο εκκλησάκι. Αισθάνθηκα την ώρα εκείνη τυφλός μπροστά στο εκτυφλωτικό φως του ηλίου, αδύνατος μπροστά στο γιγάντιο μικρό παιδί, στο σοφό γέροντα. Η πράξη του αυτή ήταν προανάκρουσμα της άλλης χειραγωγίας που θα μου έκανε σε λίγο. Αισθάνεσαι σιγουριά κοντά του, ανέκφραστη χάρη. Το θερμό του χέρι το αισθάνομαι ακόμη και τώρα. Περάσαμε κάτω από δύο μικρές πόρτες που έπρεπε να σκύψεις για να περάσεις. Όλα δείχνουν την ταπείνωση. Στο κελί ενός ερημίτου πρέπει πάντα να εισέρχεσαι σκυφτός. Να ξεχάσεις τι ήσουν ή τι είσαι. Δεν χωράνε εκεί οι ψηλοί και οι εγωιστές. Μπήκαμε στο μικρό εκκλησάκι. Με έβαλε να προσκυνήσω τις εικόνες του τέμπλου και την Αγία Τράπεζα στο Ιερό. Ενώ εκείνος άναβε τα κανδύλια και συγχρόνως έψαλε το απολυτίκιο του Αγίου του Ιερού Ναού. Το πρώτο που θα σου πούν σε όποιο μοναστήρι ή κελί και αν εισέλθεις είναι να προσκυνήσεις τις εικόνες της Εκκλησίας ή η πρώτη και η πρώτη φιλοφρόνηση είναι να σου δώσουν να προσκυνήσεις τα ιερά λείψανα. Είναι τα σπουδαιότερα σε μία φτωχή καλύβη. Είναι αυτά που την κάνουν πλούσια. Τα λείψανα των Αγίων που με τόση ευλάβεια τα διατηρούν δείχνοντας την απουσία των Αγίων από τον κόσμο αλλά και την ενχάρητη παρουσία τους στον κόσμο. Μετά την έξοδο της ψυχής του Αγίου από το σώμα και την τελείωσή της προλαμβάνεται και το σώμα εξ ολοκλήρου από την Θεία Χάρη, παραλαμβάνεται και το σώμα εξ ολοκλήρου από τη Θεία Χάρη και έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων Λειψάνων και η ευωδία τους. Σημεών, νέος θεολόγος. Μέσα στο εκκλησάκι αυτό ο γέροντας μαζί με τους υποτακτικούς του αισθάνεται τη Χριστότητα του Κυρίου και συμμετέχει στο μυστικό δείπνο. Μετά με οδήγησε σε ένα πρόχειρο μέρος λέγοντας ότι αυτό είναι το σαλόνι του. Μερικά σκαμνάκια και σε ένα τοίχο μερικά βιβλία πατερικά, Φιλοκαλία, Γεροντικό, Ισαάκ Σύρο, Εφραίμ Σύρο, Γρηγόριο Παλαμά κλπ. Καθίσαμε σε δύο σκαμνάκια. Με πήρε κοντά του και βυθίστηκε στη σιωπή. Προφανώς προσευχόταν για να με φωτίσει ο Θεός, να αποκαλύψω εκεί τον εαυτό μου και ο ίδιος να φωτιστεί από το Θεό και να πει τα δέοντα.